Το τελευταίο διάστημα, όπως όλοι γνωρίζουμε από την εθνική επικαιρότητα, βρίσκεται σε μια νέα έξαρση στο προσφυγικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερωθήκαμε πρόσφατα για το σχεδιασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσει ένα κέντρο προσωρινής διαμονής προσφύγων σε παλιά στρατιωτική εγκατάσταση στον Καραβόμυλο Στυλίδας. Σε αυτό το σχεδιασμό, όλοι οι τοπικοί φορείς γύραμε ενστάσεις ως προς τα χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του χώρου, τις οποίες εκθέσαμε στο Υπουργείο και ταυτόχρονα δηλώσαμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Σήμερα, με βάση την επίσημη ενημέρωση που λάβαμε από τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εν ώψη μιας νέας συνολικής διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, η ίδρυση του κέντρου στον Καραβόμυλο αναστέλλεται επαόριστον. Η απόφαση αυτή ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργείου. Γνωρίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα κρατήσαμε χαμηλούς τόνους και δεν επιδιώξαμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο του Καραβόμυλου ως μια μεγάλη καταστροφή. Στην ίδια λογική, δεν επιθυμώ να δώσω και στη σημερινή ανακοίνωση πανηγυρικό χαρακτήρα. Όμως, θεωρώ θετικό ότι λήφθησαν σοβαρά υπόψη προβληματισμοί μας, όπως φάνηκε από τη νέα εξέλιξη. Μιλώντας ευρύτερα, το προσφυγικό ζήτημα παραμένει σαφώς ανοιχτό και σαφώς μεγενθύνεται. Εν ώψη αυτής της πραγματικής κατάστασης, ζητήσαμε να είμαστε ενήμεροι και ενεργά παρόντες στον όποιο μελλοντικό σχεδιασμό.